γιορτή. Είναι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αλλά γιορτάζουμε και την απελευθέρωση των Ελλήνων από τους Τούρκους. Σημειολογικά, αν το δει κανείς, είναι πολύ σημαντική η ημερομηνία και για το σήμερα. Τότε, προεστή και Κοτσαμπάσιδες δεν ήθελαν την επανάσταση του 21. Τώρα, πολιτικοί Κοτσαμπάσιδες θέλουν στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο. Η ελληνική λύση προειδοποίησε, φώναξε, διαμαρτυρήθηκε. Μετά και τις δηλώσεις Αναστασιάδη και τα όσα λέει ο πρόεδρος της Κύπρου, είναι επιτυχτική ανάγκη ο ελληνικός λαός να κάνει τη δική του επανάσταση σε εκλογές που έρχονται. Να μαυρίσει τα κόμματα που οδηγούν τη χώρα στην εκμετάλλευση. Υπάρχουν πολλοί μαθητές με περιφερειώνια σήμερα. Η κυβέρνηση όπως τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα είναι μαλωμένη με την αλήθεια. Δυστυχώς δεν λένε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Δεν φταίει ένας σταθμάρχης για την δολοφονία στα τέμπη, γιατί έχασα και φίλο εκεί. Φταίνε όλοι αυτοί που δεν έκαναν τίποτα στην Ελλάδα να έχει ευρωπαϊκό ΟΣΕ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ακόμη ένα ερώτημα για να τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία και δεν μας το λένε. Αυτό για να το λέει η ελληνική λύση κάτι παραπάνω.